Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τα οποία λένε από αγαπημένους τηλεθεάτρες και κυρίες, οι οποίες λένε το εξής. Mm-hmm. Αρχικά ότι σε λατρεύουν, σε αγαπούν, δεν χρειάζεται να σου το λέω γιατί παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Και ότι θέλουν ωραίες συνταγές σύντομες για να μπορούν να τη δίνουν είτε στα παιδάκια στο σχολείο, είτε και οι ίδιες όταν έτσι πεινάνε και θέλουν ένα γρήγορο γεύμα. Και με λίγα υλικά. Μπορείς να μας εκπληρώσει όλες αυτές τις επιθυμίες σε μία συνταγή. Κάτι θα κάνω για εσάς. Για κάνε κάτι για μας. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε μια πολύ ωραία συνταγή, η οποία θα χρησιμοποιήσουμε την τοστιέρα, ούτε φούρνο ούτε τηγάνι. Το τοστιέρα είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε όλοι. Κάνουμε εκεί τα πιο ωραία σάντουιτς, γιατί αν το ψωμάκι, το σαντουιτσάκι το ψήσει, το βάλει στην τοστιέρα, γίνεται καταπληκτικό. Αρέσει σε όλους. Επίσης, έχουμε... γίνεται πολύ νόστιμο να το φτιάξει άλλο, το ξέρεις. Εννοείται αυτό, το συζητάμε. Ποτέ δεν το κατάλαβα πώς αν σου φτιάξει άλλο ένα τοστάκι είναι πεντανόστιμο με τα ίδια υλικά που έχει και εσύ στο σπίτι. Εννοείται αυτό, είναι πιο νόστιμο. Μυστήριο. Λοιπόν, θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε μια τύπου τυρόπιτα, η οποία θα γίνει τάκα-τάκα, γρήγορα. Θα γίνει στην τοστιέρα, ούτε να ανάβετε φούρνο, ούτε τίποτα. Κυρίως για εσάς που είστε φοιτητές, φοιτήτριες και θέλετε να κάνετε κάτι γρήγορα που μπορεί να μην έχετε και φούρνο σπίτι. Είναι μια γρήγορη λύση. Πολύ ωραία ιδέα. Τοστιέρα νομίζω ότι έχουμε όλοι στο σπίτι. Ναι. Είναι από τα πρώτα πράγματα που παίρνει σε ένα φοιτητικό και σπίτι. Και κυρίως για τη μαμά που θέλει να κάνει κάτι γρήγορα για το παιδί της να πάει στο σχολείο. Μπορούμε μέχρι να ντυθεί το παιδί και να ξυπνήσει, που κάνει κανένα μισάωρο να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ας πούμε, ακόμα λίγο ξύπνα. Να βάλει την τοστιέρα στην πρίζα και μέσα σε 10 λεπτά. Το παράκανα, είπα σε 10 λεπτά. Δεν θέλει κανένα 15 λεπτό. Εντάξει, ένα τατάκι μέχρι να πιει μαμά το καφεδάκι, δεν στο φτιάχνει βάζουμε παράλληλα. Βάζουμε τον ξυλό που θα φτιάξουμε στην τοστιέρα και θα δείτε στο τέλος τι ωραίο που θα γίνει. Και θέλω να πω δημόσια ότι ο Λευτέρης, πριν ξεκινήσουμε, ο Κουμαντάκης είπε ότι θα ντρεπόμουν εγώ να έβγαζα στον αέρα τέτοια συνταγή. Εγώ το είπα αυτό. Εσύ είπες άλλα. Εγώ το είπα αυτό. Δεν το είπα ο Λευτέρης. Να μην βάζουμε στο στόμα ανθρώπου λόγια που δεν είπαν. Άντε τώρα. Εγώ το είπα αυτό και είπα ότι εγώ δεν θέλω να είμαι σε φοιτητή. Δεν ντρέπομαι. Ωραία. Άμα ντρέπεσαι, μετά δεν δοκιμάσει. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Ναι. Και απλά θα τα βάλουμε όλα μαζί και θα τα ανακατέψουμε. Δεν πιστεύω να θες τη βοήθειά μου. Θέλω να υπάρξει απλά και να σε κοιτάω. Εντάξει, να θα υπάρχω εδώ. Μπορείς να πεις τα υλικά λοιπόν. Λοιπόν, δεν τα βλέπω τελικά. Έλα μωρέ, αυτά που είναι εδώ πέρα δεν μπορείς να τα πεις. Τα ίδια από εκεί. Τα ίδια είναι αυτά που έχουμε. Έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχουμε φέτα θρηματισμένη, αυγό. Το οποίο έχουμε βάλει και λίγο νερό μέσα, θέλουμε λίγο παραπάνω υγρασία. Θα μπορούσα να βάλω και λάδι, αλλά θέλω να βάλω λίγο λάδι για να μην αλλάξει πολύ η γεύση της τυρόπιτας. Και εκτός συνταγής έχουμε τη ρίγανη, την οποία θα τη βάλουμε μετά στο τέλος. Οπότε πάμε άλλη μία. Αλεύρι και όλες τις χρήσεις. Φέτα θρηματισμένη, ελαιόλαδο. Έλα, δεν πειράζει. Αυγό, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Εύκολο. Πολύ εύκολα υλικά. Τα έχουμε χρειαστούμε σπίτι. Μία λαδόκολα και την. Αγαπημένη του στιέρα πλέον. Εντάξει. Okay. Εδώ μπορεί να κάνει και κρουασάν. Θυμάστε το τρώγαμε στο κυλικείο στο σχολείο. Παίζαμε τα κρουασάν και τα ψήναμε. Πόπα, πεντανόστιμο. Ήταν τα άτομα, τα βάζαμε. Δεν ήταν συνταγέ. Στο κυλικείο. Δεν υπήρχε. Που σε κυλικείο κάτι με, χρόνια. Σε αυτή στο κοντά τη γλώσσα. Δεν σε ένοιαζε, μωρέ. Δεν σε ένοιαζε. Λοιπόν, έλα να κατέψουμε τώρα να δουλέψουμε λίγο. Να δουλέψουμε. Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω. Εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, η Χριστιανά θα βάλει απλά όλα τελικά μέσα στην βασίλεια. Δύσκολη δουλειά να κάνω πάλι εγώ. Εντάξει, μωρέ, κάνε τώρα και μην μιλάς. Θα βάλει όλα τα υλικά μέσα και απλά θα τα ανακατέψει. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει ένας χυλός. Μπορούμε να βάλουμε παραπάνω φέτα. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνταγή στη φέτα. Μία μεγάλη χούφτα φέτα. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα τυριά, να βάλουμε λίγη γραβιέρα. Σουσέ. Λίγο ένταμο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το ελαιόλαδο είναι ζυγισμένο. Όχι, λίγο, ίσα. Α, ναι. Σε άλλες φορές το φαίνει ζυγισμένο. Ακόμα λίγο. Ωραία. Τέλεια. Και ανακατεύουμε καλά. Δώσε μου όλα τελικά να τα κάνουμε. Ευχαριστώ, σου, σεφ. Έλα, ανακάτευε. Ξέρεις τι σημαίνει σεφ. Σεφ. Ναι. Τι εννοείς. Τι σημαίνει σεφ. Ξέρεις. Αρχηγός. Αρχηγός, πολύ σωστά. Και στην αστυνομία δεν το λένε έτσι. Παντού και στην πυροσβεστική. Ωραία. Παντού. Εγώ λοιπόν είμαι ο αρχηγός. Εσύ τι είσαι, το δεξί μου χέρι. Ανακάτευε καλά. Έλα. Ανακατεύω. Λοιπόν. Και ίσως χρειαστεί να βάλουμε λίγο παραπάνω νερό. Α, ναι. Μα λίγο. Δεν θα χρειαστώ λίγο νεράκι. Κάτσε εδώ λίγο νεράκι. Πάρε λίγο το. Συγγνώμη που ενοχλώ, Θεέ μου. Έχω ένα νερό. Σιτάρι το έχω, περίμενε. Αλλά έχω συγκεκριμένη θέση, Θεέ μου, που μπορώ έχεις να στέκομαι. Δίκιο. Εδώ είμαστε. Ωραία. Ακόμα λίγο νεράκι. Και πίεσε λίγο με τη σπάτουλα. Μα είναι τώρα σπάτουλα αυτή που μου έφερε. Τι είναι, τι πού είναι τα ωραία τα εργαλεία που έχουν οι σεφ τέλος πάντων. Κανόνισε μετά να θέλω αλεύρι, μην βάλεις άλλο. Πάμε κι άλλο ένα κάτεμα. Το νερό θα το βάλουμε μέχρι να
δούμε ότι γίνεται ένας παχύρευστος χυλός. Ωραία. Σε καλό δρόμο, δεν είμαι. Ναι, πολύ καλά. Τέλεια. Έτοιμο. Αυτό είναι το μείγμα μου. Τέλος. Ωραία. Τέλος, και εξαιρετική αγαπημένη μου ερώτηση. Ναι. Τι γίνεται, τι σχέση έχει το μείγμα αυτό, καλή ή κακή, ναι, με το ψυγείο, με την κατάψυξη, με το χρόνο παραμονής γενικότερα. Αν το φτιάξουμε από βραδύ, σας δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι από βραδύ, το οποίο παίρνει να γίνει 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται να το βάλει κατάψυξη ψυγείο, θέλουμε, όταν μπορεί να κάνει όσο χρειάζεσαι. Καταλαβαίνεις. Θα βάλουμε στην κατάψυξη κάτι, άμα είναι να μείνει, άμα περισσέψει. Εδώ κάνουμε λίγο, ψήνουμε και τρώμε αμέσως. Λοιπόν, εντάξει, μην μου φωνάζει. Ας το τώρα σε μένα. Τι έγινε, δεν σου άρεσε να ανακατεμάω μια ώρα τώρα? Όχι, ανακατεύεις εξαιρετικά. Εντάξει. Τι κάνουμε, έχουμε πάρει μια λαδόκολα. Θέλω να σου πω κάτι, μητέρα, ότι οι λαδόκολες που υπάρχουν στο εμπόριο καμιά φορά κολλάνε. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα κολλήσουν. Γιατί είναι λαδόκολες? Σημασία έχει να μην κολλάνε. Τι να σου πω, δεν τις φτιάχνω εγώ. Δεν μου λες, δεν πιστεύω να κάει εδώ η τυροπιτούλα. Όχι. Α, μαγεία που έχει κάνει. Λοιπόν, παίρνουμε το χεράκι μας και απλώνουμε το λάδι. Ελάχιστο λάδι. Τα απλώνουμε παντού. Τέλεια. Βάζουμε το χυλό στη μέση. Απλώνουμε λίγο. Μου αρέσει που έχει πάρει και αυτό το ωραίο χρώμα. Και απλά κλείνουμε. Πάμε τώρα για την άλλη. Κλείνουμε καλά, ώστε να μην βγει απ' έξω το μείγμα. Ωραία. Οκ. Okay. Mm-hmm. Τέλεια. Πάμε τώρα στην τοστιέρα δίπλα. Λάτε να δείτε λίγο τι έχουμε φτιάξει. Ανοίγουμε. Ταρατατάνταρ. Μα περίμενε, μωρέ, αν υπό μονοπλάσμα να μην έχουμε ένα. Ταρατατάνταρ. Μάλιστα. Ανοίγουμε. Βγάζουμε το έτοιμο μείγμα. Ωραία. Πάνω στον πάγκο. Και βάζουμε το άλλο. Πρόσεχε, μην καεί. Κλείνουμε. Και αφήνουμε την τοστιέρα από κάτω. Κάτσε να μα πιάνει χώρο. Τέλεια. Ωραία. Επίσης, αν έχουμε και μια μεγαλύτερη τοστιέρα, μπορούμε να βάλουμε και μεγαλύτερη ποσότητα και να τα χωρίσουμε έτσι, να τοποθετήσουμε δύο διαφορετικά. Φυσικά. Όσο φοράει η τοστιέρα. Όσο φοράει. Λοιπόν, και ξετυλίγουμε. Βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ανοίγουμε. Οπότε δεν το πιστεύω ότι ψήθηκε σε μια τοστιέρα τώρα. Η τοστιέρα είναι κάτι το οποίο είναι ένα μεταλλικό πράγμα με αντιστάσεις. Οπότε. Εμείς το έχουμε συνηθίσει μόνο για να ψήνουμε. Για να ζεσταίνουμε το ψωμάκι. Τοστάκια. Τέλεια. Θα παίρνω και αυτό. Από εδώ. Και από εδώ. Εάν θέλουμε τώρα να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θέλουμε στην αρχιά του. Χορταρικά, σπανάκι, οτιδήποτε. Αλαιώνουμε κάτι στη συνταγή. Όχι. Τίποτα. Τίποτα. Εδώ ήμουν μια απόσταση. Αν βάλεις κάτι το οποίο δεν είναι σε στερεά μορφή, πρέπει να βάλεις αλεύρι. Αν βάλεις κάτι το οποίο έχει μέσα υγρασία, όχι. Αυτό μου άρεσε. Τέλει. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο και αλλαντικό. Αλλαντικά. Ζαμπονάκι, εννοείται. Οτιδήποτε. Εννοείται. Να γίνει έτσι λίγο πιο εύγευστο, αν θέλουμε, μια τσαχπινιά διαφορετική. Το κάτι της μας, ρε παιδί μου. Και εκτός συνταγής... Ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραίο θέμα. Πες μου. Ο Γιώσμος. Το μαχαίρι. Ο Γιώσμος ταιριάζει πάρα πολύ. Εγώ έτσι έχω συνδυάσει την ωραία την τυρόπιτα με το Γιώσμο. Πάρα πολύ ωραίο. Η τυρόπιτα ταιριάζει πάρα πολύ με μια γρήγορη σαλάτα με ντομάτα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω γίνεται και ένα πλήρες γεύμα χορταστικό που σε γεμίζει. Είναι ωραίο ορεκτικό και γρήγορο. Μα πάλι ορεκτικό. Εγώ δεν τρώω, που δεν τρώω πολύ. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν κυρίως. Μπορείς. Πώς δεν μπορείς. Να έχω αντιλογίας. Ντομάτα, λίγο ελαιόλαδο και λίγο ρίγανη. Τίποτα άλλο. Απλά να κατέβουμε. Ένα κουταλάκι. Ο σεφ θα σου φέρει, η σεφ ναι, μάλλον. Έλα. Να σου δώσω ένα μικρό, γιατί, με, γιατί σε αγαπώ και θέλω μικρό ένα θέλω, κούτσικο κούτσικο να σου δώσω. Λοιπόν. Α, μου το στολίζεις κιόλας. Θες να δοκιμάσουμε, να χαλάσουμε λίγο το ντεκόρ, δεν πειράζει. Ένα, να αυτό εδώ. Αν μας αφήσει η Δανάουλα, ευχαρίστω. Αυτό δεν το χάλασα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία λύση.
Για εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι γρήγορο και να μην πάρετε κάτι απ' έξω, πάρτε και κάτι απ' έξω. Εννοείται, μα όλα χρειάζονται, χρειάζονται. Και δεν το συζητώ. Αλλά μπορεί, ρε παιδί μου, να έχετε σπίτι υλικά. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, ενώ όλοι το λατρεύουμε, δεν το συζητώ το να προμηθευόμαστε τροφές απ' έξω, αλλά είναι καμιά φορά που έχεις σπίτι σου υλικά και έχεις τη διάθεση να μαγειρέψεις, την όρεξη να μπεις στην κουζίνα και να κάνεις εκεί αλχημίες και πειράματα. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό που λέω, θες να μου δώσεις τη ρόπιτα. Καίει. Okay. Όχι. Όχι, δεν καίει. Πω πω, ωραία μυρίζει, ε. Κοίτα. Ναι, για πες να σου πω μετά για εγώ. Για τη ρόπιτα στο δεκάλεπτο στην τοστιέρα, ναι, είναι τούμπανο. Εγώ θα πω ότι ανταγωνίζεται επάξια και την τυρόπιτα που κάθισε μια μισή ώρα να τη φτιάξει, να ανοίξει φίλο, να κάνει, να ράνει. Είναι πεντανόστιμο και επίση μου άρεσε πάρα πολύ που είναι το φίλο κρατσανιστό. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίση δεν είναι αλμυρί. Εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό όταν δεν είναι αλμυρί η τυρόπιτα. Μπράβο, Θεμάκο μου, είσαι εξαιρετικό. Μπορούμε να βάλουμε μέσα γενικά χορταρικά, αν σα αρέσουν, δηλαδή σπανάκι, ναι, ή να κρύψουμε καρότο, να κάνουμε μια καροτόπιτα. Μπορούμε να βάλουμε γενικά πολλά τυριά. Παραπάνω τυρί. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία και αυτή η ιδέα με τα αλλαντικά, με κάτι διαφορετικό, αν έχεις να προσθέσεις. Σαμπονάκι, ε. Εντάξει, να σύρω ό,τι θέλει, δεν μας πειράζει μας. Αλλά αν έχεις κάτι να προσθέσεις που έχεις στο ψυγείο και λες πώς θα το αξιοποιήσεις, λουκανικάκι επίσης, μπορείς να βάλεις διάφορα. Να γίνει κάτι διαφορετικό, ένα twist. Επίσης, τραπέζι καρότο, μου χρωστάς από πέρσι και το θυμούνται όλοι, που σου είχα ζητήσει μια ωραία συνταγή για μια καροτόπιτα με ινδοκάριδο από πάνω. Ναι, εσύ, τι με κοιτάς. Μήπως τα έχεις πει σε άλλο. Όχι, εσένα, γιατί δεν έχω άλλο σεφ στη ζωή μου. Μόνο εγώ είμαι. Και ζαχαροπλάστη, Παύλα. Ναι. Στο κάνω, παιδί μου, Παρασκευή. Αλήθεια. Μα... Θέλω καροτόπιτα με ινδοκάριδο από πάνω, σιροπιαστή. Καλά, μην βάλει σιρόπι, δεν πειράζει. Θα το δεχτώ εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Να δοκιμάσω κάτω, γιατί μου αρέσει. Δανάη, θα σου το χαλάσει. Να λίγο, Δανάη. Λοιπόν, Θέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δοκιμάστε το. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ νόστιμο.